Είμαι ένας βουλευτής που προέρχεται από τη μειονότητα. Αναπόσπαστο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας. Εξαιτίας αυτού, κάποιες φορές βρέθηκε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος ορισμένων συναδέλφων, αλλά και μερίδας μέσω μαζικής ενημέρωσης. Μου αποδόθηκαν μάλιστα εκφράσεις που ποτέ δεν είπα και προθέσεις που ποτέ δεν είχα. Στοχοποιήθηκα από κάποιους συναδέλφους όχι τις πολιτικές μου θέσεις, αλλά την καταγωγή, τη γλώσσα και τη θρησκεία μου. Σήμερα κάποιοι από αυτούς βρίσκονται μεταξύ των ετών της κυβέρνησης, εθνικής σωτηρίας. Εγώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν μπορώ να προχωρήσω χέρι-χέρι μαζί τους. Δεν μπορώ να συμβλέψω με εκείνους που η ρητορική και η πρακτική τους, ένα λεπτό κύριε Πρόεδρε, δυναμητίζει την αρμονική συμβίωση των ανθρώπων και μοδίζει την εμβάθυνση της κοινωνικής συνοχής. Δεν μπορώ να συμβλέψω με εκείνους που με την ακροδεξιά ρητορική τους παραμοδίζουν τον εμπλουτισμό της κοινωνίας με τη διαφορετικότητα και ναρκοθετούν τη σύνθεση, το θεμέλιο της δημοκρατίας. Αυτή είναι η δική μου προσωπική πολιτική κόκκινη γραμμή. Αυτός είναι ο λόγος που δεν μπορώ να παράσχω ψήφο εμπιστοσύνη στη νέα κυβέρνηση. Αυτό μου επιβάλλει η πολιτική μου συνδρομία. Όλα όσα πρεσβεύω και όλα όσα είμαι. Γνωρίζω βέβαια ότι η στήριξη της κυβέρνησης, αυτή την κυβέρνηση, είναι ευρεία και δεν δικαιολογείται η παροχή ψήφου εμπιστοσύνης. Περιβάλλονται με εκτίμηση τον ενδολοδόχο πρωθυπουργό Λουκά Παπαδήμο και πιστεύω στις ικανότητές του. Τα περισσότερα μέλη επίσης αυτής της κυβέρνησης διαθέτουν την κατάρτιση και την εμπειρία προκειμένου να ανταπεξέλθουν στο δύσκολο έργο που έχουν μπροστά τους. Επί δύο χρόνια και εγώ από τη θέση του βουλευτή της συμπολίτευσης στήριξα την προσπάθεια της χώρας να βγει από το οικονομικό αδιέξοδο. Ψήφισα νομοσχέδια γιατί ήμουν βαθύτατα πεπισμένος ότι πράττω το σωστό για το καλό της χώρας, των πολιτών και όσων επέλεξαν να ζουν εδώ μαζί μας. Δηλώνω αισιόδοξος και πιστεύω ότι έστω και μέσα από δυσκολίες θα επιτευχθούν οι στόχοι της νέας κυβέρνησης, γιατί το διακύβευμα είναι μεγάλο. Η Ελλάδα είναι και πρέπει να παραμείνει μέλος της Ευρωζώνης, να παραμείνει στη μαχία των ισχυρών. Ευχαριστώ πολύ.